κάνατε αυτή την ιστορία. Γιατί μας ζητούσαν δύο ενέργειες αντίθετο. Και ήταν γραμμή ανατροπής της κυβέρνησης. Οι εταίροι μας λένε ακριβώς το αντίθετο. Ήταν γραμμή ανατροπής της κυβέρνησης. Α, υπήρχε σχέδιο επόμενο. Βεβαίως, πώς δεν υπήρχε. Τα πρωτοσούλτσα ανοιχτά. Δεν το ακούσατε πριν το δημοψήφισμα. Ότι τελείωσε η εποχή ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση του ποταμιού με τους άλλους. Δεν το ακούσατε. Όταν συγκροτήθηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ξανά ο Σούλτς δεν είπε εναντίον της κυβέρνησης αυτής, τους έκατσε στο λαιμό. Το ότι υπήρχε μια κυβέρνηση που έθετε θέμα λιτότητας και ενός άλλου παραδείγματος για την πορεία της Ευρώπης, τους έκατσε στο λαιμό από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Και θέλαν να αναπτύξουν την κυβέρνηση εις βάρος βεβαίως του ελληνικού λαού. Τι κερδίσαμε, κύριε Φίλη, εμείς, λοιπόν, από αυτή την παρελκυστική πολιτική, τι κερδίσαμε. Εμείς, λοιπόν, αυτό σας ρωτάει, κύριε Σκουτσόκος, έχουμε διπλάσια μέτρα. Εμείς, λοιπόν, σας λέει, εμείς, λοιπόν, δεν είχαμε επιλογή, συμβιβασμού, συμφωνίας. Νωρίτερα, διότι οι πιστωτές είχαν κάνει επιλογή ανατροπής της κυβέρνησης. Επομένως, από αυτό δεύτερο το θέμα. Δεύτερο θέμα. Δηλαδή, να ρωτήσω. Δηλαδή, τα δύο δις είναι περισσότερα από τα 12. Κύριε Κουτσούκο. Μισό λεπτό. Ησυχία, να καταλάβω. Δηλαδή, μας λέτε ευθέως ότι στο όνομα του κομματικού ωφέλου. Του κομματικού, τη πορεία τη χώρα. Του ελληνικού λαού. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ακριβώς αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπονόμευση απέξαλλο. Μισό λεπτό, κύριε Φίλιππ. Ότι στο όνομα, λοιπόν, τη κυβερνητική ισχύω. Τρώμε στη μάπα 10 δισεκατομμύρια παραπάνω. Θα φτάσουμε τα 10 δισεκατομμύρια. Λέμε γιατί δεν υπήρξε συμφωνία. Γι' αυτό λέω. Όχι λόγω της κυβέρνησης. Εσείς μου λέτε θέλω να μας ρίξουμε. Να ολοκληρώσω. Να μιλήσουμε όμως. Λοιπόν, ούτε στο Σαμαρά έδωσε συμφωνία. Πολύ περισσότερο σε εμάς δεν θα έδινε συμφωνία. Γιατί σε εμάς υπήρχε ένα θέμα ανατροπής. Όχι κομματικό θέμα. Ήταν πορείας του ελληνικού λαού. Ανατροπής της πορείας του ελληνικού λαού. Φτάσαμε σήμερα. Το εξής. Την περασμένη Παρασκευή ήταν εδώ ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος μας είπε ότι η κυβέρνηση, αν έφερνε τη συμφωνία, θα έπεφτε. Και γι' αυτό πήγαμε στο δημοψήφισμα. Ποια συμφωνία? Όχι, τη συμφωνία των πιστωτών. Ναι, του Γιουνκέρ. Άλλο το συζητάγατε. Μην τα συγχαίρετε. Τη συμφωνία των πιστωτών. Αυτή που ήταν του Γιουνκέρ, παιδιά. Μετά τη συνομιλία. Μετά το δημοψήφισμα έρχεται και ένα συμφωνία των πιστωτών. Πράγματι δεν συμφωνούσαμε. Θα πέφτατε να τη φέρατε στην Βουλή. Συμφωνείτε κι εσείς με αυτό. Δεν μπορούσα να τη φέρετε τη συμφωνία. Θέλω να τη φέρετε ως βάση συζήτηση. Όχι, όχι, όχι. Άλλο είναι αυτό τώρα. Θα το κουβεντιάσουμε. Άλλο είναι τώρα. Άλλο είναι τώρα. Δεν είναι το πιστωτόν. Το εξήγησα. Μάλιστα. Δεύτερο θέμα. Θα είναι μεγαλύτερο ο λογαριασμό. Ρωτάμε. Δεν ξέρω. Ρωτάμε. Θα είναι σε άλλο πλαίσιο. Α. Δηλαδή. Σε άλλο πλαίσιο, με άλλο πρόγραμμα. Δεν θα είναι ολοκλήρωση τη πέμπτη χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει τέτοια. Θα είναι σε άλλο πρόγραμμα με άλλα θέματα μέσα. Και με ζητήματα τα οποία αφορούν το χρέος και την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Για τον πολίτη θα είναι βαρύτερο, κύριε Φίλιππ. Όχι, δεν θα είναι βαρύτερο. Θα είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Για τον πολίτη μιλάτε. Κοινωνική δικαιοσύνη και προοπτική θυσία. Προοπτική θυσία. Γελάνε με ένα σύστημα. Αλλά γελάει και ο λαός. Τελευταίο μαζί. Ερώτηση. Γελάει ο λαός και γελάει καλύτερα τελευταίο μαζί. Καλά, δεν κάνω την άλλη ερώτηση. Επήγεστε εκεί. Θα είναι βαριά τα μέτρα, αλλά θα είναι πιο δίκαια. Είπα, αυτό θα είναι δύσκολο και θα είναι πιο βαριά και πιο δίκαιο. Ελάτε, κύριε. Δεν συμμερίζομαι ούτε τη χαρά του κύριου Τσίπρα, ούτε την ικανοποίηση του κύριου Φίλη, που έχει αλλά δεν έχει διαβάσει το περιεχόμενο των μέτρων. Εμείς λοιπόν ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας και χρωστώ αυτή την απάντηση και από τον πρώτο κύκλο συζητήσεων, πως Νέα Δημοκρατία είμαστε σαφέστατα υπέρ μιας συμφωνίας, σαφέστατα υπέρ μιας συμφωνίας, στηρίζουμε κάθε σοβαρή κυβερνητική προσπάθεια